Ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης στην ιστορία της Λευκορωσίας. 100 με 200 χιλιάδες άνθρωποι στο Μίνσκ ζήτησαν την αποχώρηση του Προέδρου Αλεξάνδρ Λουκασένκο, ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί μία εβδομάδα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του. Φωνάζοντας δικαιοσύνη και φύγε, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν περιμετρικά του μνημείου που είναι αφαιρειωμένο στα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλουμε αλλαγές και όχι μόνο με την πολιτική έννοια. Θέλουμε να εκτιμάται η ανθρώπινη ζωή στη χώρα μας. Αυτό είναι το κύριο αίτημα. Αυτό οι σημερινές αρχές δεν το υποστηρίζουν καθόλου. Κρατώντας λουλούδια και μπαλόνια ντυμένοι στα λευκά, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν υπό τον ήχο των συνθημάτων. Ορισμένοι είχαν τυλιχθεί με μια τεράστια σημαία σε λευκό και κόκκινο τα χρώματα της αντιπολίτευσης. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Σβετλάνα Τιχανόφσκα για τις κυριότερες αντιπάλου του Λουκασένκο στις προεδρικές εκλογές, οι Λευκορώσοι διαδήλωσαν στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Πριν από την έναρξη της πορείας η αντιπολίτευση στο Μίνσκο, ο Αλεξάνδρ Λουκασένκο εμφανίστηκε στην πλατεία Ανεξαρτησίας ενώπιον 70.000 υποστηρικτών του. Ο 65χρονος πρόεδρος της Λευκορωσίας απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για νοθεία, ενώ αρνήθηκε τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών. Οι εκλογές ήταν έγκυρες. Δεν θα μπορούσε να είναι ψευδές το 80% των ψήφων. Εάν χάσετε τον πρώτο σας πρόεδρο, θα είναι η αρχή του τέλους σας. Ο Υπουργός Εσωτερικών αρνήθηκε να παραιτηθεί, ενώ ο Λευκορώσος πρέσβης στην Ελβετία κάλεσε τον Λουκασένκο να παραιτηθεί. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στη Λευκορωσία, εφόσον χρειαστεί.